της συζήτησης που θα γίνει για τις εκλογές, το 50% του φόρου εισοδήματος τον πληρώνουν 450.000 νοικοκυριά ή άλλως το 5% των πλουσιότερων νοικοκυριών, αυτό που έχουν εισόδημα πάνω από 24.000 ευρώ. Τώρα όμως, κύριε Σταθάκη, όταν μιλάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για 24.000 ευρώ, ότι είναι οι πλουσιότερες οικογένειες, αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό. Δεν είπα εγώ αυτό. Δηλαδή, εγώ λέω ότι λένε. Εγώ άλλο είπα. Συγγνώμη, αν παρερμήνευσα, μπορείτε να πείτε εσείς τι είπατε, βέβαια. Εγώ λέω ότι λένε τα στατιστικά δεδομένα. Αλλά 24.000 οι πλουσιότερες οικογένειες, αυτό είναι η μεσαία τάξη, δεν είναι οι πλούσιοι. Άλλο θέλω να πω. Και άλλο μου είπατε. Το 5% των νοικοκυριών, 450.000 νοικοκυριά, πληρώνουν το 50% του φόρου εισοδήματος. 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Και 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν το υπόλοιπο 50% του φόρου. Αν ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη, η βασική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας αφορά αυτό το 5% και όχι τη μεσαία τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρωτήσω, οι φοροαπαλλαγές. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι η αναδιανομή που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και προπαγανδίζει είναι μια ουσιαστικά αναδιανομή υπέρ του 5% των ελληνικών οικοκυριών. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, βεβαίως και θα σας ρωτήσω και θα σας ρωτήσω και για το πρόγραμμά σας, γιατί και εμένα μου φαίνεται φουσκωμένο. Κάποιοι το υπολογίζουν στα 5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά λοιπόν πού θα βρεθούν? Ξαναρχίζουμε πάλι με το ίδιο ερώτημα. Πού θα βρείτε αυτά τα λεφτά και μήπως όντως είναι εξωπραγματικό όπως λέει και ο κύριος Σταθάκης? Πρώτα απ' όλα, εγώ χωρίς να μηδενίζω τις όποιες προσπάθειες έγιναν μακριά από μένα τέτοιες ισοπεδωτικές αντιλήψεις και χωρίς να αναφερθώ ούτε στα περιβόητα δύο μνημόνια, ούτε στα 100 δισεκατομμύρια, τα έχουμε πει όλα αυτά πολλές φορές, θέλω να σταθώ σε μερικά επιμέρους στοιχεία πάρα πολύ σύντομα. Για να πω ότι επί του κυρίου Τσίπρα από το 2015 και μετά η χώρα είναι πρώτη στην αύξηση των φόρων σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Προσέξτε τώρα. Έχουμε τη χειρότερη αναλογία, την πιο βαριά αναλογία και για τους έμεσους φόρους. Δηλαδή το ΦΠΑ, το φόρο στα καύσιμα, τους φόρους εν πάση περιπτώσει που πληρώνουν εξίσου μισθωτοί και συνταξιούχοι μαζί με τους εφοπλιστές. Αυτό έγινε επί μιας κυβερνήσεως που θέλει να λέει ότι υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Είχαμε τους πιο βαρύς έμεσους φόρους που πληρώνονται από την μεσαία τάξη και από τους φτωχότερους. Ένα το κρατούμενο. Επί αυτής της κυβερνήσεως επίσης είχαμε τις χαμηλότερες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη το 2018 με στοιχεία της Eurostat και σε σχέση με το 2017 πέσαμε κιόλας 3 δισεκατομμύρια. Οι επενδύσεις είναι προϋπόθεση για να ανοίξουν καινούργιες δουλειές και να προχωρήσουμε μπροστά. Αν πάμε στον κοινωνικό τομέα, θα δείτε ότι πάλι σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένας στους τρεις εργαζόμενους του ΕΦΚΑ στοιχεία δουλεύει με καθαρά 360 ευρώ. Που σημαίνει ότι όλη η ρητορία περί προστασίας των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης έχει πάει περίπατο. Και οι άνθρωποι δεν τρελάθηκαν, επειδή τα βλέπουν στα σπίτια τους, στα νοικοκυριά τους, γι' αυτό ψήφισαν έτσι και γι' αυτό ψήφισαν έτσι και οι συνταξιούχοι που είδανε να κόβεται εξ ολοκλήρου το ΕΚΑΣ, που είδανε το νόμο Κατρούγκαλου να μειώνει τις νέες συντάξεις μέχρι 38%. Δεν λοιπόν, μου απαντάτε όμως, κύριε Χατζηδάκη, αν το πρόγραμμά σας είναι ρεαλιστικό ή θα μιλήσετε πάλι για τα περίφημα ισοδύναμα, τα οποία τα ξανακούσαμε και την προηγούμενη φορά και τελικά δεν τα είδαμε. Σε φόρους καταλήξατε εσείς. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Εάν βρούμε υπερβολές, θα τις βρούμε μπροστά μας. Και προσπαθούμε ό,τι πούμε να είναι μετρημένο. Η λογική μας είναι λιγότεροι φόροι για να αναπνεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χαμηλότερες δαπάνες εξίσου προκειμένου να μην έχουμε θέμα να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ελλειμμάτων και ένα άνοιγμα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Τώρα, σας είπα, οι μειώσεις φόρων που έχουμε πει είναι ισοσκελισμένες με αντίστοιχες μειώσεις δαπανών. Προσθέτω σε αυτά όμως ότι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ούτε εκείνοι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνανε στα γιγαντιαία υπερπλεονάσματα. Είχαν συμφωνήσει 3,5 και πηγαίνανε 4,5. Είναι 2 δισεκατομμύρια φόροι κάθε χρόνο παραπάνω. Και επίσης έχουμε πει ότι
Δεν υποσχόμαστε γεφύρια και ποτάμια. Θα μειώσουμε τους φόρους αυτούς που έχουμε πει όσο μπορούμε και θα μειώσουμε και το εισαγωγικό φορολογικό κλιμάκιο που αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς και συνταξιούχους. Και από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρώσουμε ένα κύκλο παρεμβάσεων, τότε θα διαπραγματευτούμε με τους πιστωτές για χαμηλότερους όρους, χαμηλότερο ποσοστό στα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι ώστε να πέσουμε από το 3,5%. Ούτως ή άλλως έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τις εκλογές. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές και πολύ πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, αν μου επιτρέπετε μόνο μια κουβέντα. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Χατζηδάκη, δεν σας επιτρέπω, γιατί μετά θα πρέπει να επιτρέψω και στον κύριο Σταθάκη και δεν θέλω να τον αδικήσω. Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είμαστε τόσο βαρετοί όσο νομίζετε. Το αντίθετο, δεν νομίζω καθόλου αυτό. Σας ευχαριστώ, δεν έχω χρόνο όμως. Καλό μεσημέρι και